Κύριε Συντιχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παρδούνια. Τι κάνετε? Εδώ. Εδώ. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν σήμερα ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας, ανεφώνησαν και οι δύο προς μεγάλη μου έκπληση, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Αλλά δεν ξέρω πόσο το εννοούν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, στη διάρκεια της ζωής αυτής της ανθρωπότητας, από τότε που περάσαμε από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, βάλτε μέσα σε πολλά εισαγωγικά, στο όνομα του εργάτη, στο όνομα των καταπιεσμένων, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Προφανώς, γιατί πρέπει να έχουν μια δικαιολογία, πρέπει να έχουν μια έξωθεν καλή μαρτυρία. Αλλά αναρωτιέται κανείς, έχουν συνέστηση της κατάστασης? Δηλαδή εδώ ο λαός υποφέρει στην κυριολεξία. Μιλάμε ότι έχουμε περάσει συνθήκες απόλυτης φτώχειας για μεγάλα τμήματα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με μισθούς τσακισμένους, με μισθούς που δεν μπορούν, αμφιβάλλω εάν μπορούν στο δεκαήμερο αυτοί οι μισθοί να υπάρξουν και να συντηρήσουν μια ελληνική οικογένεια. Συντάξεις πείνας, φοροκαταιγίδα, χαράτσια, ένας απίστευτος κατάλογος αντιλαϊκών μέτρων από όλες τις κυβερνήσεις όμως διαχρονικά, έτσι. Πάντως, για να μιλάμε για την νη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του είπε ότι η κυβέρνηση μείωσε την ανεργία, ο ΑΕΔ ανοίγει 30.000 θέσεις ετησίως, ότι πήγαμε τον κατώτατο μισό στα 7.13, ότι στηρίζονται, ότι οι συνταξιούχοι δεν είχαν καμία απολύτως περικοπή και σύντομα θα έχουν αυξήσεις, ότι θα μειωθεί θα καταργηθεί η σφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους, και ότι τέλος πάντων από εδώ και μπρος τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, διότι η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ανήκει στις χώρες με την ισχυρή ανάπτυξη. Θέλω να το σχολιάσουμε όλο αυτό, κυρία Συντιχάκη. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κάνει το μαύρο άσπρο. Αλλά ξέρετε, το πέτυχε πάντως επικοινωνιακά. Το μαύρο άσπρο, προφανώς τώρα, άμα γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση όπου 50 λεπτά μιλάει ο Πρωθυπουργός, αλλά τόσα μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τσακώνονται σαν τα κοκόρια, αυτό που το έχουν ζήσει διαχρονικά. Αυτά τα ξεκατηνιάσματα μεταξύ των δύο, παλιότερα ήταν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το δεν μπορείς να μετατρέπεις το μαύρο άστρο με ψίχουλα. Δεν γίνεται να παρουσιάσεις ένα επίγειο παράδεισο ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι βιώνουν αυτή την αθλειότητα. Ζουν ένα μαρτύριο καθημερινό με τις αυξήσεις. Τα ίδια πρώτης κατανάλωσης, τα καύσιμα, ενεργειακή φτώχεια κτλ. Δηλαδή ως διαμαγείας εξαφανίστηκε η εργασιακή ζούγκλα που μαστίζει το λαό καθημερινά. Για να πάνε στα ξενοδοχεία να δουν. Εγώ είμαι από μια περιοχή τουριστική που πραγματικά ο ξενοδοχοϊπάλληλος εκεί πέρα ζει ένα πραγματικό μαρτύριο. Μια εργασιακή ζούγκλα να δουλεύει 10 και 12 ώρες και υπάρχουν νέα παιδιά 20-22 χρονών που δουλεύουν για 500-550 ευρώ. Αν κάποιος πληρωθεί με 800-850-800, είναι ο προνομιούχος μέσα στο ξενοδοχείο. Θα δουλέψει, ας πούμε, για 4-5 μήνες και μετά θα μπει στο Ταμείο Ανεργίας και αν θα πάρει, αν θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων για να πάρει ένα επίδομα, τι επίδομα τώρα, ψίχουλα. Μπορεί να ζήσει, και την ίδια στιγμή αναρωτιούνται γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στα ξενοδοχεία. Γιατί υπάρχει έλλειψη. Μα ποιος είναι αυτός που μπορεί να πάει να δουλέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες, με καταστατικημένο το εργασιακό ωράριο, με μισθούς πείνας, με υπερεκμετάλλευση? Κανείς δεν πρόκειται να πάει. Προφανώς άλλοι θα αναζητήσουν. Πάντως, επισήμως, το επιχειρήν, ο επιχειρηματικός κόσμος του τουρισμού λέει ότι δεν υπάρχουν άτομα να δουλέψουν ούτε στα ξενοδοχεία ούτε στην εστίαση. Εσείς λέτε ότι δίνουν χαμηλούς μισθούς. Μα άμα δεν έχει κόσμο. Κοιτάξτε, ως διαμαγείας εξαφανίστηκαν οι εργαζόμενοι. Μα στην Κρήτη, όπως και στα υπόλοιπα νησιά, στις τουριστικές περιοχές, για μας είναι βασικός παράγοντας ο τουρισμός. Είναι μια βασική πηγή εσόδων. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας, γιατί ακούγονται και τέτοια πολλά βαρύδουπα. Είναι όμως ένα σημαντικό έσοδο για πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλούς εργαζόμενους.
Δεν μπορεί να εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι ως διαμαγείας. Προφανώς αναζήτησαν κάπου αλλού την τύχη τους. Την αναζήτησαν στο εξωτερικό. Την αναζήτησαν πιθανά στον χώρο του εμπορίου. Δεν ξέρω τι. Βέβαια και εκεί οι συνθήκες είναι άθλιες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορείς να μετατρέπεις το μαύρο άστρο. Και την ίδια στιγμή να έχεις αυτό το πικ-πονκ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να διαφημίζει την ικανότητά του να μπορεί να συνδυάζει αντιλαϊκή πολιτική, γιατί και αυτός εμπράγμος αντιλαϊκή πολιτική. Τώρα το θέμα είναι να πιάσουμε τη μεζούρα να δούμε λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εφάρμοσε τη λαϊκή πολιτική, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο το ψήφισαν όλοι. Έτσι. Την ίδια στιγμή λέει να συνδυάσουμε την αντιλαϊκή πολιτική με την κοινωνική συνοχή. Και εγώ ρωτάω τώρα εγώ, ποιες είναι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, όπως και του ΠΑΣΟΚ την άλλη, με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Διαφωνούν σε βασικές στρατηγικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η πράσινη μετάβαση, η πράσινη οικονομία, οι πράσινες business, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Διαφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Παρτολό δισεκατομμυρίων που κατευθύνονται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους προκειμένου να έρθει αυτή η πολυπόθητη καπιταλιστική ανάπτυξη. Αν διαφωνούσαν δεν θα ψήφιζαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό από κοινού νομοσχεδίων μέσα στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 75% των νομοσχεδίων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει διαφορά στις στρατηγικές επιλογές, για να μην πιάσουμε στα θέματα τα ενεργειακά, όπου εκεί νομίζω ότι βγάζει μάτι, γιατί το επίδικο που για το καπιταλισμό, να το πω έτσι, για το σύστημα της οικονομίας αγοράς, είναι η απελευθέρωση της ενέργειας και όχι μόνο. Και σε αυτό υπάρχει διαφωνία μεταξύ των κομμάτων. Μα η απελευθέρωση της ενέργειας είναι που έφερε τα γνωστά αποτελέσματα με την ενεργειακή φτώχεια, με την αύξηση των τιμολογίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας και το συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία. Μα το τρίτο μνημόνιο έλεγε μέσα ότι θα πρέπει να πουλήσουμε μετοχές της ΔΕΗ σε παρόχους στο ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να το πουλήσει σε παρόχους και να κάνουν τις γνωστές επιχειρηματικές business. Και φτάσαμε στα σημερινά επίπεδα ανεξέλεγκτης της δράσης των παρόχων αλλά και της ίδιας της ΔΕΗ. Ποιος έδωσε το πράσινο φως για τη ρήτρα να προσαρμοστεί? Είναι προβλήματα που έρχονται ουρανοκατέβατα, δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνω. Πείτε μου κάτι, κύριε Συντηκάκη. Ναι. Φαντάζομαι ακούσατε την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη αναφερόμενο στην κοινωνική πολιτική, όπου παρουσίασε όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει τους αδύναμους πολίτες. Θέλω λιγάκι να τα σχολιάσουμε, γιατί είπε ότι δόθηκε ένα δις για την επιδότηση για την επιμόρφωση των εργαζομένων, ότι μπαίνει η κάρτα στους εργαζόμενους, ότι θα μπορείς με την κάρτα να μην να εργάσεις κανονικά, να πληρώνεις υπερορίους και να μην σε κοροϊδεύει κανείς, ότι θα υπάρξουν και πολλές άλλες παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τις αδύναμες και οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, γιατί απευθυνόμενος και προς τον κύριο Κουτσούμπα, τον γραμματέα του κόμματός σας, είπε ότι εσείς λέτε νόμος είναι του δίκαιου εργάτη, αλλά εμείς το εφαρμόζουμε αυτό. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Να δω πώς το σχολιάζετε σαν ΚΚΕ. Κοιτάξτε, για τα εργασιακά. Να πάρουμε τα εργασιακά. Λέει ο Πρωθυπουργός, κομβική τομή. Τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Και ποια αύξηση του κατώτατου μισθού? Από τα 650 στα 713 μεικτά. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει η απόλυτη κοροϊδία. Διότι είναι σαν τη λογική του Χότσα. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξάνεις τη φορολογία, να αυξάνεις τα χαράσια, να μειώνεις το πραγματικό εισόδημα, την αξία του πραγματικού εισοδήματος και την ίδια στιγμή να λες έδωσα μία αύξηση στο κατώτατο μισθό. Μα νομίζω ότι τα εργατικά συνδικάτα έχουν δώσει την καλύτερη απάντηση απέναντι σε αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έχει το χαράτσι, αναφέρθηκε και το χαράτσι του Έμφυα, που πανηγύρισε ότι μειώθηκε κατά 35%. Ναι, αλλά τελικά αυτό που έγινε ήταν αντί να καταργήσει τον έμφυα, τον μονιμοποίησε δια της μείωσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Για την ανεργία τι είπε? Μα είναι δυνατόν τώρα να περηφανεύεται είτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είτε οι προηγούμενοι για τα ποσοστά ανεργίας? Καταρχήν δεν είναι τα πραγματικά στοιχεία της ανεργίας αυτά. Η ανεργία γιατί το λέτε αυτό. Διότι ακόμα και μια ώρα εργασίας την εβδομάδα καταγράφεται ως εργάσιμος χρόνος. Δεν καταγράφεται ως ανεργία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μέγεθος ανεργίας είναι πολύ μεγαλύτερο. Το 40% των ανέργων είναι νέοι.
που ένα με πολύ μεγάλο ποσοστό έχει φύγει στο εξωτερικό. Και δίνει προτεραιότητα σε προγράμματα, όπως λέει, ενεργητικής πολιτικής, μέσω της ΔΥΠΑ, είναι αυτά που αντικατέστησαν τον ΟΑΕ. Δηλαδή τι είναι, προγράμματα για τσάμπα εργασία που ανακυκλώνουν την ανεργία. Περί αυτού πρόκειται. Για τους δε συνταξιούχους, είναι δυνατόν να κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια των συνταξιούχων, τους ίδιους συνταξιούχους, και να αγωνίζονται για πραγματικές αυξήσεις, να ζητάνε επαναφορά του 13ου, του 14ου μισθού, και την ίδια στιγμή να λέει ότι έχουν εξασφαλιστεί οι συντάξεις και ότι ανακτά την αξιοπρέπειά του. Είπε ότι θα δοθούν, είπε μετά από 12 χρόνια θα δοθούν συντάξεις από αυξήσεις από 1η-1η-23 και ότι θα περικοπεί η εισφορά αλληλεγγύης. Είναι μια σημαντική εξαγγελία αυτή όμως, κύριε Συντηχάκη. Κοιτάξτε, εξαγγελίες μπορούμε να κάνουμε. Η πραγματικότητα λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πάρει το επικουρικό τους. Πολλές συντάξεις είναι σε εκκρεμότητα 3, 4 και 5 χρόνια και μάλιστα μας έλεγαν ότι με την ψηφιοποίηση μπορεί και με την ηλεκτρινοποίηση των διαδικασιών με ταχύτατο τρόπο θα έπαιρναν τις συντάξεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα όλες αυτές οι εξαγγελίες που έλεγαν. Νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθει ντροπή και έσχος οποιοσδήποτε ακούει όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για περίπου 140.000 κύριες και παράλληλες συντάξεις και περίπου για 120.000 επικουρικές και για 30.000 εφάπαξ τα οποία δεν έχουν δοθεί. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 140.000 οικογένειες που δεν έχουν εισόδημα, που πρέπει να καλύψουν τα έξοδά τους σε φάρμακα, σε γιατρούς, και λέει θα, όταν και αν. Κι όμως χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τους οποίους λιδώρησε και κατηγόρησε η κυβέρνηση διαμέσου Χατζηδάκη και τους καθυβρίζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τίποτε απολύτως δεν θα έχει γίνει. Και εσύ τίποτα. Για να προλάβω λίγο το χρόνο, γιατί μας μείνανε περίπου 3 λεπτά, λιγότερο από 3 λεπτά. Ενώ υπήρχαν οι συζητήσεις και οι πληροφορίες και οι διαρροές ότι μπορεί να πάμε σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης το επανέλαβε με κάθε επισημότητα ότι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Τι εκτιμάει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω. Μάντης δεν μπορώ να γίνω. Στην πυθία δεν μπορώ να απευθυνθώ. Προφανώς. Φαντάζομαι όμως έχετε εκτιμήσεις και ακόμα. Η Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ζυγιάζει τα πράγματα. Προφανώς μια απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από ένα πρόσωπο, εξαρτάται από τις εξελίξεις και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, στα ελληνοτουρκικά και κυρίως το τι ακριβώς θέλει η κυρίαρχη άκουσα τάξη στη χώρα μας. Αυτό είναι. Τώρα, αν θα γίνουν, το πιο επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνουν το Σεπτέμβριο. Σήμερα άκουσα ότι μπορεί να γίνουν και 11 Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός όμως πριν λίγο στη δευτερολογία του είπε ότι ναι, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Πόσο πιο επίσημα να το πει? Ξέρετε, επειδή για ένα αρκετό χρονικό διάστημα τώρα ουσιαστικά ακόμα και οι βουλευτές της κυβερνώσεως παράταξης έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να ασκούν κοινοβουλευτικό έργο και έχουν πάει όλες τις εκλογικές τους περιφέρειες, και επειδή έχει ξεκυλώσει και το κυβερνητικό έργο, ακόμα και οι υπουργοί έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, προφανώς αποτελεί μια τονωτική ένεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να μαζέψει τα σημάζευτα. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, είτε γίνουν στην ώρα τους, είτε γίνουν νωρίτερα, ο λαός δεν πρέπει απλώς να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένει το πότε θα γίνουν οι εκλογές, διότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αν οι εκλογές έλυναν προβλήματα θα τις είχαν καταργήσει, που λέει και μια παροιμία. Κατά συνέπεια, ο λαός πρέπει να γρηγορεί. Δεν πρέπει να κάθεται σε αναμένα κάρτα, να το πω διαφορετικά. Διότι είτε με εκλογές είτε χωρίς εκλογές, εάν συνεχίζει ο ίδιος καμβάς με τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις, με εκείνα τα πρόσωπα που διαφεντεύουν χρόνια ολόκληρα, είτε είναι στην Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΠΑΣΟ, άσπρη μέρα δεν πρόκειται να δει. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, το ΚΚΕ κάνει κάλεσμα συμπόρευσης
και στις εκλογές να ενισχυθεί, αλλά και στην καθημερινότητα μέσα στους αγώνες, τόπους δουλειάς. Αυτή νομίζω είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη δύναμη που μπορεί πραγματικά να λυτρώσει το λαό από τα βάσανα τα οποία ζει. Κύριε Συντιχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.